Γεια σας, βρισκόμεθα εις τον Άγιο Νικόλαο Χαλιδού, έξω από την Παιανία. Είναι μονόχωρο σταυροειδής μετρούλο και διατηρεί τοιχογραφίες τριών διαφορετικών εποχών. Αρχικά είχε χρονολογηθεί στους χρόνους της Τουρκοκρατίας, λόγω των μικρών ενηγμάτων και άλλων αρχιτεκτονικών στοιχείων. Όταν όμως οι τοιχογραφίες του Τρούλου χρονολογήθηκαν στην εποχή των Κομνηνών, τότε και αναχρονολογήθηκε. Ωστόσο, επειδή στην επαναξέταση δεν φάνηκε να έχει στοιχεία χαρακτηριστικά της Κομνηνίας εποχής, τίποτε δεν αποκλείεται να χτίστηκε αρκετά πολύ πριν την ηχογράφησή του. Αν ωστόσο, κατά τον καθηγητή Μπούρα, είναι σύγχρονος με τις ηχογραφίες του, τότε βρισκόμαστε για ακόμα μια φορά μπροστά σε ένα χτίσμα χωρίς φιλοδοξίες και αρχιτεκτονικές προθέσεις. Μακριά, λέει, από τα ρεύματα της εποχής του. Στην κορυφή του ψηλού Τρούλου δεσπόζει ο Παντοκράτορας μέσα σε κύκλο. Με ένσταυρο φωτοστέφανο και αυστηρό ύφος να ευλογεί. Ο τύπος αυτός απαντά σε πολλούς μεσοβυζαντινούς Τρούλους. Τον Παντοκράτορα περιβάλλουν η Παναγία σε. Σε μετάλλιο, η ετοιμασία του θρόνου και αγγελικά τάγματα τα οποία περιβάλλονται, η ένταξη της Παναγίας στο εικονογραφικό πρόγραμμα, συμβολική της ενσάρκωσης του λόγου, η ετοιμασία της συμβολικής της δόξας της Δευτέρας Παρουσίας αλλά και άλλα αγγελικά τάγματα, έμφαση του λόγου του Παντοκράτορα ως κυρίαρχου του σύμπαντος. Συμφωνούν απόλυτα με την παράδοση της εικονογραφικής παράδοσης κατά τον 12ο αιώνα, που είναι η απότιση φόρου τιμής στον κυρίαρχο. Στον κυρίαρχο του σήματος. Η αείμνηστη Ελλάδα Νούλα Μουρίκη χρονολόγησε τις ηχογραφίες της Χαλιδού στο τελευταίο τέταρτο του 12ου αιώνα. Η δε τεχνολογία του Τρούλου της εντάσσης της μνημονιακή εντάσση της ιστροκομνιανής ζωγραφικής διατηρούνται σε όχι πολύ καλά κατάσταση και κάπως αποσπαστικά. Παρ' όλα αυτά παρέχουν πολύτιμη παρτυρία για την καλλιτεχνική παραγωγή σε αυτή την απομακρυσμένη επαρχία του τέλους του 12ου αιώνα μετά Χριστόν. Και για αυτόν τον λόγο αυτές οι ηχογραφίες και η εκκλησία γενικότερα αποκτεί ιδιαίτερη αξία. Άγιος Νικόλαος Χαλιδού, λίγον έξω από την Παιανία. Εκεί κοντά υπάρχει και μια αρχαία δεξαμενή, δεν ξέρω πόσο παγιά, και λίγο πιο πάνω ένας Ινδουιστής που τρώει τα λεφτά του κόσμου. Άγιος Νικόλαος Χαλιδού, εποχή Κομνηνών, καθαρά Βυζαντινή εκκλησία, η οποία και αναστηλώθηκε. Φύγαν οι σουβάδες και φάνηκε η πραγματική, η παγιά πέτρα.